Κοιτάξτε, στο ζήτημα αυτό του κορονοϊού θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Από την πλευρά μας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε μία εύκολη βολική αντιπολίτευση για ένα τέτοιο θέμα. Ο κορονοϊός συνιστά μία πραγματικά παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο δικός μας ρόλος είναι να συμβάλλουμε με προτάσεις στην κατά το δυνατό πιο αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, να εντοπίζουμε και ανεπάρκειες, να τις προτείνουμε για να έχουμε μία τελικά όσο το δυνατόν μικρότερων επιπτώσεων λήξη αυτής της παγκόσμιας απειλής. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα για τον κορονοϊό, κάποια από αυτά είναι σε θετική κατεύθυνση, πολλές φορές όμως είναι καθυστερημένα και ανεπαρκή, όπως συμβαίνει στον τομέα της υγείας, όπου εκεί ναι μεν μίλησε για την ανάγκη κάποιων προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού, αυτό όμως ήρθε πολύ αργά, δεν μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις, δεν δημιουργούνται άρα κίνητρα για πάρα πολλούς γιατρούς να πάνε στο σύστημα και εξακολουθεί να είναι ένα ανεπαρκές μέτρο. Δεν χρειάζεται να πω ότι τα 15 εκατομμύρια που αναφέρθηκαν ως ενίσχυση του προϋπολογισμού της υγείας είναι ένα αστείο ποσό για να μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπίσει μια τέτοια απειλή. Σε άλλα μέτωπα όμως έχουμε την πλήρη ανεπάρκεια μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης και με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της εργασίας. Εκεί πραγματικά δεν έχουμε καθόλου μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Ανακοινώθηκε μία άδεια ειδικού σκοπού, η οποία όμως αφορά μόνο γονείς και μάλιστα τον έναν από τους δύο γονείς του σπιτιού, που έχει να κάνει αποκλειστικά με το να μπορεί να κρατάει, να μένει στο σπίτι για να κρατάει το παιδί, επειδή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν τα σχολεία. Για πολλές όμως άλλες περιπτώσεις εργαζομένων δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Για παράδειγμα, τι γίνεται όταν μία επιχείρηση κλείνει, όπως οι επιχειρήσεις όπως δόθηκε εντολή από το κράτος να κλείσουν, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται με επιχειρήσεις οι οποίες μειώνεται πάρα πολύ ο τζίρος των εργασιών τους. Ή με επιχειρήσεις που κλείνουν ακριβώς λόγω της πτώσης του τζίρου και του κύκλου των εργασιών τους. Τι γίνεται με τους εποχιακά εργαζόμενους. Καμία πρόνοια δεν υπάρχει για όλες αυτές τις ομάδες των εργαζομένων. Από την πλευρά μας καταθέτουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες και οικονομικά μέτρα στήριξης, αλλά και σαφείς, όπως λέω, κανόνες προς τους εργοδότες. Δηλαδή, θα πρέπει οι αποδοχές να καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει στην περίπτωση που ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι γιατί υπάρχει κρούσμα στην οικογένειά του, όχι να νοσεί ο ίδιος, να λαμβάνει αναρωτική άδεια. Θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες ότι αυτές οι άδειες δεν συμψηφίζονται με τις κανονικές άδειες του καλοκαιριού, γιατί θα το βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε επιδότηση των ενσήμων των εργαζομένων για να μην χάσουν τα ένσημά τους σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει να υπάρχει και μια οικονομική υποστήριξη των εποχιακά εργαζόμενων. Διότι αυτή τη στιγμή ολόκληρη κλάδη οικονομικών δραστηριοτήτων πραγματικά μπαίνουν σε απόλυτη ύφεση. Τελευταίο μέτρο και πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις που λόγω του περιορισμού του κύκλου εργασιών τους προβαίνουν σε απολύσεις. Πρέπει το κράτος να στηρίξει τις επιχειρήσεις αυτές για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Διαφορετικά θα βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο κύκλο απολύσεων και σε μια νέα έξαρση της ανεργίας στη χώρα και πραγματικά δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό. Άρα χρειάζονται σαφή μέτρα, σαφείς οδηγίες αλλά και οικονομική στήριξη. Αγαπητή Εφη, καλησπέρα. Είμαι ο Λονίδας. Το ερώτημα που θα ήθελα να σου θέσω είναι το εξής. Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, θα ήθελα να ξέρω τι θα συμβεί στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων που έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 35 ετών. Ευχαριστώ πολύ. Με το νέο ασφαλιστικό, που είναι πια νόμος του κράτους, προβλέπονται κάποιες πολύ περιορισμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων. Θέλω αυτό να το διευκρινίσω γιατί έχει καλλιεργηθεί μια εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι θα υπάρχουν γενικευμένες αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Ποια είναι η πραγματικότητα? Προβλέπονται κάποιες μικρές αυξήσεις για τις επικουρικές συντάξεις όσων ήταν συνταξιούχοι πριν το 2016 και έχουν συντάξεις πάνω από 1.300 ευρώ, άρα για τους σχετικά υψηλούς συνταξιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι περίπου 250.000 θα δουν μια μικρή αύξηση στην επικουρική. Η δεύτερη ομάδα που θα δει μια μικρή αύξηση στη σύνταξή της είναι συνταξιούχοι μετά το 2016, οι οποίοι έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Και αυτή είναι μικρή μερίδα, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 70.000. Η συνολική εικόνα λοιπόν είναι ότι ο ένας στους 10 συνταξιούχους θα δει μια μικρή αύξηση στη σύνταξή του. Την ίδια στιγμή όμως ο ασφαλιστικός νόμος κατήργησε την 13η σύνταξη που είχε θεσπίσει και χορηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι, το 2019.
Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την κατάργηση, όλοι οι συνταξιούχοι χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε ετήσια βάση. Και αυτό πλήττει κυρίως τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί εκεί η 13η σύνταξη ήταν πλήρης και ολόκληρη. Να υπογραμμίσω ότι αυτό ήταν ένα μέτρο που θα έπρεπε να είναι μόνιμο. Είχε θεσμοθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή για να είναι μόνιμο και τώρα το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Άρα οι 9 στους 10 συνταξιούχους, δίνω τη συνολική εικόνα, θα χάσουν εισόδημα λόγω της κατάργησης της 13ης σύνταξης και ο 1 στους 10, που περιέγραψα ποιες περιπτώσεις θα είναι αυτές, ο 1 στους 10 θα δει μια μικρή αύξηση στη σύνταξή του. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα. Η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι η εξής. Θεωρείτε ότι με τις σημερινές συντάξεις είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα? Αν είναι βιώσιμο, υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθούν οι συντάξεις? Αν δεν είναι βιώσιμο, πόσο είναι πιθανό να μειωθούν? Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση ασφαλιστική το 2016. Χάρη στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση αυτή, το σύστημα κατέστη βιώσιμο, ενώ πριν δεν ήταν. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αμφισβητηθεί. Ότι το σύστημα είναι βιώσιμο και θα είναι σίγουρα βιώσιμο μέχρι το 2070, εκεί φτάνουν οι αναλογιστικές μελέτες. Το παρέλαβε σε μια κατάσταση το 2015 που ήταν στην κατάρρευσή του το ασφαλιστικό. Δηλαδή είχε ένα τεράστιο έλλειμμα θηριώδες, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αυτό το έλλειμμα το είχε ενώ είχαν γίνει 12 οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Φανταστείτε δηλαδή για την κατάσταση μιλάμε. Και ταυτόχρονα υπήρχαν και περισσότερες από 400.000 απλήρωτες συντάξεις. Αυτή ήταν μια βόμβα στο ασφαλιστικό σύστημα. Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έγινε το 2016, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε ενιαίους κανόνες διαφανείς για όλους, θέσπισε έναν καθαρό τρόπο υπολογισμού των εισφορών και των συντάξεων για όλους, κατάφερε να τακτοποιήσει, να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του συστήματος και βρεθήκαμε να αντιστρέψουμε εντελώς το ελληματικό ασφαλιστικό που παραλάβαμε. Άρα το σύστημα πια όπως έχει χτιστεί από το 2016 και μετά φαίνεται ότι θα είναι βιώσιμο και αυτό δείχνουν και οι προβολές οι αναλογιστικές. Το θέμα είναι από εδώ και στο εξής τι πολιτικές επιλογές μπορούν να γίνουν για να μπορούν να βελτιώνονται οι συντάξεις των πολιτών. Η δικιά μας προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να σταδιακά και εφόσον και η οικονομία το επέτρεπε και η μείωση της ανεργίας το επέτρεπε να παρεμβαίνουμε ώστε να έχουμε περισσότερο υψηλές, να βελτιώνουμε μάλλον καλύτερα τις συντάξεις για τους συνταξιούχους, ιδίως με μεγαλύτερη μέρημνα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Σε αυτή τη λογική ξεκινήσαμε από το 19 μικρές αυξήσεις σε 600.000 χαμηλούς συνταξιούχους, είναι σημαντικός αριθμός συνταξιούχων. Προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση της 13ης σύνταξης, που ήταν πλήρης για τους χαμηλούς συνταξιούχους και ποσοστία για ανώτερα εισοδήματα. Σκοπός μας ήταν να προχωρήσουμε σε μία ολική επαναφορά της 13ης σύνταξης, δηλαδή να έχουμε πλήρη 13η σύνταξη για όλους στο μέλλον και όχι ποσοστία κομμάτια, και να βελτιώσουμε και τα ποσοστά αναπλήρωσης σε όλους, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε στο μέλλον καλύτερες συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, διότι δεν πιστεύει στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, είναι προφανές αυτό, και κατέληξε να κάνει παρεμβάσεις οι οποίες καταργούν τελικά τη 13η σύνταξη και δεν βοηθούν την αύξηση των συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους, παρά μόνο για πολύ πολύ συγκεκριμένη μερίδα, κυρίως συνταξιούχων ανώτερων κλιμακίων. Γεια σας, είμαι η Άννα και αυτή είναι η ερώτησή μου. Με τον προηγούμενο νόμο, το ασφαλιστικό είχε καταστεί βιώσιμο για πολλές δεκαετίες. Και εμείς οι νέοι εργαζόμενοι για πρώτη φορά διαπιστώσαμε πως μπορεί κάποια στιγμή να πάρουμε σύνταξη. Τώρα τι έχει αλλάξει σε αυτό και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από το νέο νομοσχέδιο? Ευχαριστώ. Ο βασικός κίνδυνος έχει να κάνει με την αγορά εργασίας και αυτό θέλω να το επισημάνω πολύ έντονα, διότι πολλές φορές συζητάμε για το ασφαλιστικό σαν να είναι κάτι αποκομμένο από την πραγματικότητα της εργασίας, ενώ η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας αντανακλά άμεσα την κατάσταση και στο ασφαλιστικό. Όταν έχεις μια αγορά εργασίας που έχεις πολύ χαμηλούς μισθούς, πάρα πολύ ψηλή ανεργία, μεγάλη παραβατικότητα, αδήλωτη εργασία, υποδηλωμένα ωράρια, όλα αυτά δημιουργούν, προκαλούν μία εκρηκτική κατάσταση και για το ασφαλιστικό. Δεν έχει έσοδα, δεν μπορεί να παράξει σωστές συντάξεις, δεν καταγράφεται η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων σωστά. Άρα βλέπετε πόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο μεγέθη. Επομένως, για να έχεις ένα πραγματικά βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, θέλει πρωτίστως να μεριμνήσεις για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.
Όσο ήμασταν στη διακυβέρνηση, εμείς δώσαμε προτεραιότητα στην αγορά εργασίας, δηλαδή και στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης, που έχει να κάνει με τα ωράρια, δηλαδή να δηλώνεις πραγματικά τα ωράρια που δουλεύει κανείς, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που αυξάνουν τους μισθούς και στα ανώτερα κλιμάκια και όχι μόνο στο κατώτατο επίπεδο, και μια πολύ μεγάλη μάχη για την καταπολέμηση της ανεργίας που έφερε αποτελέσματα, μπορέσαμε δηλαδή να μειώσουμε την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το μείγμα, προφανώς η κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν έγινε ονειρική, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά αυτό το μείγμα των παρεμβάσεων συνέβαλε ώστε να έχεις και ένα πιο σταθερό και υγιές ασφαλιστικό. Αμέσως είδαμε την αντανάκλαση να μετατραπεί το έλλειμμα του ασφαλιστικού σε πλεώνασμα και να υπάρχει πια σταθερότητα. Το πρόβλημα είναι ότι με την παρούσα κυβέρνηση γίνονται παρεμβάσεις στην αντίστροφη κατεύθυνση στα εργασιακά. Στην ακριβώς αντίστροφη κατεύθυνση. Δηλαδή και οι συλλογικές συμβάσεις ουσιαστικά καταργήθηκαν και η προοπτική της αύξησης του κατώτατου μισθού φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια, δηλαδή το αποφεύγει η κυβέρνηση, και τη μάχη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σταμάτησε να τη δίνει, υποβάθμισε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και σειρά άλλων επιμέρους μέτρων για την αγορά εργασίας τα κατήργησε, άρα ξαναδίνει ένα σήμα αυθαιρεσίας στην αγορά και συμπιέζει πολύ τους μισθούς. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει αντανάκλαση αύριο στο ασφαλιστικό, αλλά μπορεί να έχει μια πολύ αρνητική αντανάκλαση στα επόμενα χρόνια στο ασφαλιστικό. Καλησπέρα, ονομάζομαι Βασίλης και θα ήθελα να ρωτήσω πώς εξασφαλίσετε αξιοπρεπή διαβίωση στους απόμαχους της εργασίας. Ευχαριστώ. Εδώ χρειάζεται νομίζω ένα πλέγμα παρεμβάσεων, έστω ότι ξαναγινόμασταν κυβέρνηση, χρειάζεται ένα πλέγμα παρεμβάσεων που να ενισχύουν και την κρατική συμμετοχή στο ασφαλιστικό σύστημα και να διαβεβαιώνεις ότι θα έχεις ένα δημόσιο σύστημα αναδιανεμητικό. Σε αυτό η δική μας πολιτική πρόταση είναι πολύ στιβαρή, ότι χρειάζεται ένα διανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, δίκαιο και καθολικό. Δηλαδή να μπορέσει να καλύψει το σύνολο του πληθυσμού και όχι πολύ συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Θέλω όμως να γίνω πολύ πιο συγκεκριμένη. Εμείς τι προτείνουμε για τη βελτίωση των συντάξεων? Κρατάμε τα θεμέλια και τους κανόνες που έθεσε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016, ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου, που έκανε το σύστημα δίκαιο, διαφανές, καθαρό, κατήργησε τις πελατειακές ρυθμίσεις και το έθεσε σε στέρεες βάσεις. Και στο μέλλον προχωράμε με βελτιωτικές παρεμβάσεις για αύξηση των συντάξεων, κυρίως των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε όλη την κλίμακα. Συγκεκριμένα προτείνουμε αύξηση της εθνικής σύνταξης. Η εθνική σύνταξη είναι κάτι που χρηματοδοτείται από το κράτος, αφορά όλους τους συνταξιούχους και ιδίως για τους χαμηλούς συνταξιούχους έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι πιο υψηλή. Άρα αύξηση της εθνικής σύνταξης, βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης για όλους, όχι μόνο για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες και κατηγορίες επαγγελματιών. Θέσπιση ενός κατώτατου ορίου σύνταξης για να είναι ασφαλές ότι κανείς δεν θα πέφτει κάτω από ένα επίπεδο σύνταξης σε αυτή τη χώρα και προφανώς επαναφορά σε πλήρη μορφή της 13ης σύνταξης. Δηλαδή το βήμα που είχαμε κάνει το 19 να το ολοκληρώσουμε, να είναι 13η σύνταξη πλήρης για όλους. Με αυτά τα 4 βήματα που είναι εφικτά σήμερα και είναι ρεαλιστικά, θα βελτιωνόταν σημαντικά το επίπεδο της διαβίωσης των συνταξιούχων. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας όπως τα αφήσαμε το καλοκαίρι του 2019. Αρχεί όμως να υπάρχει πολιτική βούληση να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αν θες να δημιουργήσεις κίνητρα για να φύγουν και να πάνε σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, προφανώς κανείς δεν κάνει κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία είναι σε αυτή την πλευρά του δρόμου. Το να απαξιώνει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και να δίνει κίνητρα για την ιδιωτική. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη και η ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι η εξής. Είναι αλήθεια ότι επί νόμου Κατρούγκαλου, αν ήσουν στην κατώτερη κλάση βάσει εισοδήματος, δεν θα έπαιρνε σχεδόν καθόλου σύνταξη? Ποια είναι η διαφορά στη σύνταξη αν επιλέξει με το σημερινό νομοσχέδιο την κατώτερη κλάση σε σχέση με αυτήν του νόμου Κατρούγκαλου? Ευχαριστώ. Όχι, αυτό το πρώτο σκέλος της ερώτησης δεν είναι αληθές. Δηλαδή ότι αν ήσουν στην κατώτερη εισφορά με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν έπαιρνε σύνταξη, αυτό είναι απολύτως ψευδές και είναι μια στρέβλωση από τις πολλές που έγιναν επικοινωνιακά εναντίον του νόμου Κατρούγκαλου, εναντίον εκείνης της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Αυτή η σύγκριση που μου ζητάτε να κάνω ανάμεσα στο τι θα έπαιρνες με το παλιό σύστημα και τι θα πάρεις με το καινούριο, δεν μπορεί να είναι πραγματική. Ακόμη και αν πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα ίδια αίτη ασφάλισης και πληρώνει την κατώτερη σφορά με το ένα σύστημα και με το άλλο, πάλι δεν μπορείς να έχεις πραγματική απεικόνηση, διότι με το δικό μας σύστημα, με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι εισφορές ήταν συνδεδεμένες με τον κατώτατο μισθό. Άρα όπως θα αυξανόταν ο κατώτατος μισθός, θα υπήρχε και μια μικρή επαύξηση των εισφορών, για παράδειγμα. Ή γιατί οι συντάξιμες αποδοχές δεν παγώνουν σε μια χρονική στιγμή, αλλά όταν έρχεται η ώρα να απολογήσεις τη σύνταξη, λαμβάνεις υπόψη σου τις μεταβολές με βάση το δίκτυο τιμών καταναλωτή, για παράδειγμα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που αλλάζουν αυτά τα δεδομένα και δεν μπορείς να κάνεις μια επιτυχή σύγκριση. Αλλά για χάρη της συζήτησης, αν κάναμε μια σύγκριση στις συνθήκες εργαστηρίου, πληρώνοντας την κατώτατη εισφορά του νόμου Κατρούγκαλου και πληρώνοντας την κατώτατη εισφορά του νέου νόμου σήμερα, λαμβάνεις μια σύνταξη η οποία θα έχει διαφορά τύπου 20 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια τάξη. Δηλαδή, με την χαμηλότερη εισφορά του νόμου Κατρούγκαλου, έπαιρνε μια σύνταξη κατά 20 ευρώ λιγότερη από ό,τι με την σύνταξη που θα πάρει με τον νέο νόμο. Τώρα, δίνω ένα παράδειγμα για έναν συνταξιούχο, ας πούμε, που έχει 25 έτη ασφάλισης και πληρώνει την κατώτατη εισφορά όλη του τη ζωή. Αλλά σας είπαμε ποιες παραδοχές τώρα κάνω αυτή τη σύγκριση. Αυτό όμως που θέλω να υπογραμμίσω και το οποίο δεν έχει ακουστεί καθόλου είναι το εξής. Ο νόμος Κατρούγκαλου, μιλάω πάντα για μη μισθωτούς, έτσι, γιατί για τους μισθωτούς δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή με το νέο ασφαλιστικό. Ό,τι ίσχυε, ισχύει. Η αλλαγή έχει γίνει στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Εκεί αναφερόταν και το παράδειγμα. Αυτό που δεν έχει ακουστεί καθόλου και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι με το προηγούμενο ασφαλιστικό, με τον νόμο Κατρούγκαλου, υπήρχε η ελάχιστη εισφορά που την πλήρωνε περίπου το 90% των επαγγελματιών με βάση τα εισοδήματά του, η εισφορά των 185 ευρώ δηλαδή, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος μπορούσε και ήθελε, μπορούσε να πληρώσει κάτι παραπάνω για να πάρει μια υψηλότερη σύνταξη. Και μάλιστα μπορούσε να πληρώσει όσο παραπάνω ήθελε και είχε τη δυνατότητα για να πάρει μια καλύτερη σύνταξη. Άρα το επιχείρημα ότι τάχα με το νέο ασφαλιστικό έχεις μεγαλύτερη ευελιξία είναι ψευδές. Με το νέο ασφαλιστικό απλώς αυξάνεται η κατώτατη εισφορά και άρα επιβαρύνεται το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών. Ακούγεται γενικά αρνητική η τοποθέτηση για τον νόμο Κατρούγκαλου. Αντισυνταγματικότητα, μη κατάργηση στο από τη σημερινή κυβέρνηση κτλ. Θα ήθελα μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση για αυτό τον νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τα υπέρ του και τυχόν ελλείψεις του ή και παραλήψεις του. Ναι, αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Να ξεκινήσω από το εξής. Το 2016 έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν. Αυτή η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία. Αναγκαία διότι αυτό που παραλάβαμε ήταν ένα σύστημα άδικο, ένα σύστημα που κατέρε, ένα σύστημα μη βιώσιμο. Δηλαδή, παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είχε διάσπαρτες ρυθμίσεις, άδικες. Υπήρχαν ευγενή ταμεία, μη ευγενή ταμεία, διαχωρισμοί στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης τους, πριν από κάποια ημερομηνία, μετά από κάποια ημερομηνία, παλιοί και νέοι. Και όλα αυτά παρήγαγαν μια τεράστια αδικία και μια τεράστια αδιαφάνεια στο σύστημα. Ταυτόχρονα όλη αυτή η κατάσταση είχε οδηγήσει και αυτή, παράλληλα με πολιτικές επιλογές και πολιτικές ευθύνες που υπήρχαν, είχε οδηγήσει τα ασφαλιστικά ταμεία στις αρχές του 2015 να έχουν ένα τεράστιο έλλειμμα, ενός δισεκατομμυρίου, 100 εκατομμυρίων περίπου, να υπάρχουν 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας και όλα αυτά ενώ είχαν γίνει 12 οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις και είχαν επιβαρύνει τους συνταξιούχους της χώρας δραματικά. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έγινε το 2016 λοιπόν ήταν αναγκαία για να σταθεί ξανά το σύστημα στα πόδια του. Έθεσε ενιαίους κανόνες, έναν τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όλους, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, έναν τρόπο υπολογισμού των εισφορών για όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Έθεσε διαφανείς κανόνες, ενοποίησε όλα τα ταμεία σε ένα, βοήθησε στο να εκδίδονται πιο γρήγορα οι συντάξεις, διότι μειώσαμε τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά 70% παρά τα όσα λέγονται, και βοήθησε συνολικά στο να στηθεί το σύστημα στα πόδια του και να είναι βιώσιμο για πολλά χρόνια. Να πω ενδεικτικά ότι το έλλειμμα που παραλάβαμε μετατράπηκε σε πλεώνασμα. Δηλαδή, όχι απλώς αντιγυρίσαμε το 1 δις ελλείμματος που παραλάβαμε, αλλά φτιάξαμε ένα πλεονασματικό ασφαλιστικό να υπάρχει για τις επόμενες γενιές.
Βέβαια, αυτή η μεταρρύθμιση, ο νόμος Κατρούγκαλου, έγινε μέσα σε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Μην ξεχνάτε ότι το ασφαλιστικό ήταν αντικείμενο του Τρίτου Μνημονίου. Δηλαδή, είχε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πολύ μεγάλες απαιτήσεις για εξοικονόμηση από τις συντάξεις κτλ. Άρα, οι δημοσιονομικοί όροι που έγινε αυτή η μεταρρύθμιση ήταν πάρα πολύ περιορισμένοι. Θα έπρεπε κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, να έχουμε πολύ περισσότερη ενίσχυση οικονομική, δημοσιονομική του συστήματος. Επομένως, στα θετικά είναι τα θεμέλια και οι βασικές αρχές και οι κανόνες που έθεσε το ασφαλιστικό του 2016, ενιαίοι κανόνες διαφάνεια, δικαιοσύνη. Σε αυτά που πρέπει να βελτιωθούν είναι τα οικονομικά, δηλαδή να γίνουν ενέσεις οικονομικής ενίσχυσης του συστήματος για να είμαστε πολύ πιο ανταποδοτικοί και πιο γενναιόδοροι από το ασφαλιστικό σύστημα που έχουμε. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε από τη στιγμή που τελειώσαμε και με τις μνημονιακές απαιτήσεις, επαναφορά 13η σύνταξης, αυξήσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους από το 2019. Αυτή την προοπτική είχαμε δηλαδή. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. Να μειώνει τους πόρους από το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να το απαξιώνει, ξαναγυρώνοντας το σε μια πορεία προς τα πίσω. Γεια σας, με λένε Μεριτό, και η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης, με ποιον τρόπο πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκαταστήσει τις αδικίες του ασφαλιστικού συστήματος, όπως είναι οι χαμηλές συντάξεις και η καταβολή εφάπαξ, που δεν ανταποκρίνεται στις καταβληθήσεις εισφορές των εργαζομένων κατά τον εργάσιμο βίο, όταν ξαναγίνει κυβέρνηση και με ποιο χρονοδιάγραμμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ενός δημόσιου υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αναδιανεμητικού, αυτό το υπογραμμίζω ξανά, κοινωνικού, με αυτή την έννοια και αναδιανεμητικού, και καθολικού, να καλύπτει δηλαδή το σύνολο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων της χώρας. Είπα και προηγούμενα ότι η δικιά μας προσέγγιση είναι ότι από τη στιγμή που πια έχουμε ένα σύστημα με τη μεταρρύθμιση που έγινε το 2016, που στέκεται στα πόδια του και έχει διαφανείς και καθαρούς κανόνες και βιωσιμότητα, η δουλειά του κράτους στο εξής θα ήταν να ενισχύει περαιτέρω το σύστημα και οικονομικά. Από την πλευρά μας έχουμε σειρά προτάσεων που, όπως είπα, αφορά και την αύξηση της εθνικής σύνταξης, την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όλους όμως, όχι μόνο για κάποιες ομάδες, την καθιέρωση ελάχιστου ποσού σύνταξης για να μην πέφτει κανείς κάτω από ένα όριο και την επαναφορά για όλους πλήρως της 13ης σύνταξης. Αυτά είναι από τα βασικά μέτρα τα οποία από τη δική μας πλευρά θα υλοποιήσουμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναγίνει κυβέρνηση, για να ενισχύσουμε κυρίως το κομμάτι των συντάξεων. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στην αντίστροφη κατεύθυνση. Θέλω να δώσω μόνο ένα δεδομένο που από αυτό θα καταλάβει ο καθένας τι ακριβώς κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία προέβλεψε για το 2020 να δώσει λιγότερα χρήματα στις συντάξεις από ό,τι δόθηκαν το 2019. Και μάλιστα σημαντικά λιγότερα, κατά 200 εκατομμύρια λιγότερα. Από αυτό κανείς καταλαβαίνει ότι όχι απλώς δεν έρχονται γενικευμένες αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους, αλλά ότι στο τέλος της μέρας η μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων θα δει μειώσεις. Καταλαβαίνει επίσης και μια πολιτική πρόθεση συρρήκνωσης του δημοσίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και όχι ενίσχυσής του, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, με λένε η Ρο. Η ερώτηση που θα ήθελα να θέσω είναι η εξής. Θα είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ η επαναφορά για όλους της 13ης και 14ης σύνταξης? Η θέσπιση 7 ώρες πενθήμερης εργασίας για την πάταξη της ανεργίας? Η επαναφορά του βάσιμου και αιτιολογημένου λόγου απόλυσης? Η επαναφορά όλων των συλλογικών συμβάσεων για όλους τους κλάδους? Η αύξηση του βασικού μισθού πάνω από τα 800 ευρώ? Για τη 13η σύνταξη το απάντησα ήδη. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη θεσμοθετήσει τη 13η σύνταξη να είναι μόνιμο μέτρο από το 2019. Ήταν πλήρης για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ποσοστιαία για ποσά συντάξεων από ένα επίπεδο και πάνω. Τότε αυτές ήταν οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και η πρόθεσή μας ήταν και παραμένει προφανώς να την καταστήσουμε πλήρη τη 13η σύνταξη για όλους. Και όχι φυσικά αυτό που συμβαίνει τώρα, που έχουμε πάει βήματα πίσω και έχει καταργηθεί. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, το ασφαλιστικό κανείς πρέπει να το βλέπει ως άρρηκτα συνδεδεμένο με το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Μόνο έτσι μπορείς να έχεις και υγιές ασφαλιστικό σύστημα. Από την πλευρά μας, οι βασικές μας θέσεις για την αγορά εργασίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και υποχρεωτικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε αυξήσεις μισθών ανακλάδους οικονομικής δραστηριότητας και να μην μπορεί μια επιχείρηση να μειώνει τους μισθούς για να ανταγωνιστεί την διπλανή της, αλλά να έχουμε ένα επίπεδο μισθών πάνω από το οποίο θα κινούμαστε.
αύξηση του κατώτατου μισθού, 7,5% προτείναμε για το 20 και 7,5% για το 21 και εν συνεχεία επαναφορά του καθορισμού του στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, ΓΕΣΕ, ΕΣΕΒ κτλ, όπως ίσχυε πριν τα μνημόνια, αλλά να φτάσει πρώτα στο 7,51 και μετά να επιστρέψουμε την αρμοδιότητα εκεί. Και φυσικά μέτρα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών και το αιτιολογημένο των απολύσεων που το είχαμε θεσπίσει και η Νέα Δημοκρατία το κατήργησε. Θεωρώ επίσης ότι το 7ωρο είναι πια ένα πολύ όριμο και εφικτό όριμο αίτημα, αλλά και εφικτή προοπτική. Είναι πια και οι τεχνολογικές δυνατότητες στην εργασία τέτοιες που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να το πετύχουμε ευρωπαϊκά για 7ωρη εργασία χωρίς προφανώς μείωση των μισθών. Χρειάζεται βέβαια και ένα εργατικό κίνημα έτσι, και μια δυναμική από την πλευρά των εργαζομένων που όλο αυτό να το υποστηρίξουν. Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της μια πολιτική δύναμη χωρίς τη στήριξη των εργαζομένων. Γεια σας, με λένε Θωμά και η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι η εξής. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί το 35ωρο? Ναι, νομίζω πως πια είναι απολύτως εφικτό αυτό. Αυτό το αίτημα για το 35ωρο υπήρχε από τον προοδευτικό πολιτικό κόσμο πριν την κρίση και εν συνεχεία εγκαταλείφθηκε λόγω της ακραίας ελαστικοποίησης που συνέβη ιδίως στην περίοδο της κρίσης. Πια εκεί πήγαμε τόσο πίσω με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στα εργασιακά, λιτότητας, αφαίρεσης δικαιωμάτων, που αρχίσαμε να ξαναζητάμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Δηλαδή αυτά τα οποία, ιδίως τα δύο πρώτα μνημόνια στην Ελλάδα, ξύλωσαν εν ρηπή οφθαλμού. Και έτσι χάθηκαν αιτήματα που ήταν πιο προοδευτικά και θα πήγαιναν τον κόσμο της εργασίας πιο μπροστά. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και με τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν, η θεσμοθέτηση του 35ωρου χωρίς μείωση μισθών είναι απολύτως ρεαλιστική και εφικτή προοπτική. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω όμως, πέρα από μια ευρωπαϊκή δυναμική πολιτική, δηλαδή των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων που έχουν την εργατική ατζέντα πολύ μπροστά στα προγράμματά τους, χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους εργαζόμενους, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γι' αυτό. Γεια σας. Με λένε Νικολέτα και η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι η εξής. Με βάση την πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε, στον χώρο των μη μισθωτών, η φοροδιαφυγή υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα δημιούργησε ένα άδικο αποτέλεσμα, επιβραβεύοντας όσους φοροδιαφεύγουν. Επειδή αδικία και αριστερά δεν μπορεί να συνυπάρχουν, τι πιστεύετε? Αυτή η συζήτηση έχει επίσης έτσι λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η μεταρρύθμιση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 στο ασφαλιστικό σύνδεσε για πρώτη φορά τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων με το πραγματικό τους εισόδημα. Δηλαδή ότι ο καθένας θα πληρώνει ανάλογα με αυτό που βγάζει. Καταρχήν, θεωρώ ότι αυτό είναι μια σωστή και δίκαιη επιλογή. Να πληρώνει ο καθένας σε δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που πρέπει να είναι και κοινωνικό και αναδιανεμητικό, να πληρώνει ανάλογα με αυτά που βγάζει. Να σας το πω και συνταγματικά. Στο Σύνταγμα λέει ότι στα δημόσια βάρη οι Έλληνες συμμετέχουν αναλογικά. Δηλαδή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση ότι αυτή η σύνδεση των εισφορών με το πραγματικό εισόδημα οδήγησε σε φοροδιαφυγή. Αυτό δεν είναι αληθές. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί αναπαράγεται πάρα πολύ συχνά. Και τα δεδομένα δεν δείχνουν αυτό. Δείχνουν ότι από τη μία χρονιά στην άλλη, πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, δεν άλλαξε τίποτα στα εισοδήματα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ό,τι δήλωναν, δήλωσαν. Αυτό δεν σημαίνει που λέω ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Φυσικά και υπάρχει και είναι και τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Και έχει ρίζες βαθιές. Είτε γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα ασφαλιστικής και φορολογικής συνείδησης, είτε γιατί αυτά που παίρνουν από το κράτος, από οι ανταποδοτικές παροχές του κράτους, δεν είναι ικανοποιητικές και δεν δημιουργούν στον πολίτη την αίσθηση ότι πρέπει να είναι συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Άρα προφανώς και υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα με την φοροδιαφυγή, αλλά δεν λειτουργήσε το ασφαλιστικό σύστημα στην κατεύθυνση του να ενισχύσει τη φοροδιαφυγή.
δεν την καταπολέμησε, δεν είναι και ο ρόλος του ασφαλιστικού συστήματος να την καταπολεμάει, αλλά δεν την ενίσχυσε κιόλας. Άρα είναι ένα ψευδές επιχείρημα αυτό που χρησιμοποιούν κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι η σύνδεση των εισφορών με το πραγματικό εισόδημα ήταν λόγος έκρηξης της φοροδιαφυγής. Αυτό δεν ισχύει. Το χρησιμοποιούν αυτό το ψευδές επιχείρημα για να δικαιολογήσουν την πολιτική επιλογή που έκαναν τώρα οι ίδιοι. Και ποια είναι αυτή? Να πληρώνουν όλοι το ίδιο. Και αυτό το ίδιο να είναι παραπάνω για τους φτωχούς από ό,τι ήταν για τους χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από ό,τι ήταν με το ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έφτιαξαν μια κατάσταση τώρα στο ασφαλιστικό για τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, όπου ένας που βγάζει 70.000 ευρώ και ένας που βγάζει 7.000 ευρώ θα πληρώνουν ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και μάλιστα η ελάχιστη εισφορά αυξάνεται κατά 20%. Άρα αυτός που βγάζει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα επιβαρυνθεί κατά 20% και ο άλλος που βγάζει υψηλότατα εισοδήματα θα έχει μια τεράστια έκπτωση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, συνιστά τον ορισμό της αδικίας. Ήξερα ότι η Εθνική Σύνταξη, που είναι στα 384 ευρώ, θα αύξανε κάθε χρόνο ανάλογα με το ποσοστό ανάπτυξης της χώρας. Γιατί δεν εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια που είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης? Αν ισχύει αυτό, με το καινούργιο νομοσχέδιο καταργήθηκε? Αν δεν ισχύει ή καταργήθηκε, θα το εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν επανέλθει στην κυβέρνηση? Η Εθνική Σύνταξη προβλέφθηκε πράγματι από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 να αυξάνει με βάση τον ρυθμό ανάπτυξης, όπως λέτε, από 1η-1η του 2023. Αυτό ισχύει και σήμερα, δεν έχει καταργηθεί με τον νέο νόμο, άρα λογικά θα εφαρμοστεί. Προβλέπει συγκεκριμένο ότι θα αυξάνεται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών στη βάση της αύξησης του δίκτυου τιμών καταναλωτή. Άρα αυτό ως πρόβλεψη υπάρχει και λογικά, αν δεν καταργηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, πάντως προς το παρόν έχει διατηρηθεί, θα συμβεί. Όμως η Εθνική Σύνταξη, για να έχει μια σοβαρή ενίσχυση, επειδή είναι το σκέλος εκείνο που πληρώνεται από το κράτος και είναι το σκέλος εκείνο της σύνταξης που βοηθά κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για να μπορέσει λοιπόν πραγματικά να ενισχυθεί, χρειάζεται κατά τη γνώμη μου μια πιο ισχυρή απόφαση πολιτική αύξησής της. Δεν αρκεί αυτή η αναμενόμενη αύξηση το 2023 στη βάση του δίκτυου τιμών καταναλωτή. Από την πλευρά μας, στο πρόγραμμά μας έχουμε την αύξηση της Εθνικής Σύνταξης σημαντικά. Και νομίζω ότι το κράτος μπορεί να κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση τώρα που τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας έχουν αλλάξει. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι καμιά φορά, επειδή μιλάω για αυξήσεις και κανείς θα μπορούσε να ρωτήσει από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική απόφαση για ενίσχυση των παροχών του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και για περαιτέρω ενέσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα, βέβαια, μπορούν να υπάρχουν και μέτρα άλλα ενίσχυσης των οικονομικών του ασφαλιστικού συστήματος, όπως για παράδειγμα η επιβολή μιας εισφοράς στις χρηματιστηριακές συναλλαγές ενός επιπέδου και πάνω. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από άψη πόρων για να μπορεί να έχει και καλύτερες παροχές. Το νόημα είναι αν πολιτικά κανείς κάνει αυτή την επιλογή. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και άλλες φορές σε προηγούμενες ερωτήσεις, κάνει την αντίστροφη επιλογή, δηλαδή συρρυκνώνει τους πόρους της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Το χειρότερο όλων είναι ότι δημιουργεί κίνητρα για να καταφύγει κανείς στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και μάλιστα αυτά τα κίνητρα τα δίνει κυρίως στους πλέον εύπορους. Αυτό μακροπρόθεσμα θα στερήσει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα από τους πόρους που έχει ανάγκη για να κάνει και πιο ισχυρές, πιο καλές παροχές στους συνταξιούχους. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια πολιτική δύναμη που θα έχει στο σχεδιασμό της την αύξηση των οικονομικών και των δημόσιων οικονομικών στο ασφαλιστικό σύστημα. Σας με λένε Μανώλια και η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι η εξής. Δεδομένου ότι στη χώρα η σκιώδης οικονομία ξεπερνά το 21% του ΑΕΠ και εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες παρουσιάζουν μίζερα και πλαστά εισοδήματα, δεν είναι φανερό ότι η σύνδεση ασφάλισης με το εισόδημα αναπαράγει ανισότητα σε βάρος των τίμιων επαγγελματιών, μισθωτών συνταξιούχων αλλά και άλλων που δεν κλέβουν το δημόσιο? Όπως είπα και σε προηγούμενη ερώτηση και θέλω να το επαναλάβω για να διευκρινιστεί, η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα που έκανε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν επηρέασε τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, η φοροδιαφυγή υπήρχε,
εξακολουθεί να υπάρχει, συνιστά πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, δεν την επηρέασε όμως το ασφαλιστικό, δεν την όξινε, δηλαδή δεν οδηγήθηκαν σε περαιτέρω φοροδιαφυγή οι ελεύθεροι επαγγελματίες επειδή έγινε αυτή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Όμως η φοροδιαφυγή ως πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρά μέτρα περιορισμού της. Θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν κάνει αυτά που θα έπρεπε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και συγχρόνως δίνει και ένα σήμα γενικευμένης αυθαιρεσίας στην αγορά. Δηλαδή, οι κινήσεις που έκανε στην αγορά εργασίας με την υποβάθμιση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, με την ανάκληση των δηλώσεων των ωραρίων και των υπεροριών, ώστε αυτά να μην ελέγχονται πια, με τη μείωση κατά πολύ των προστήμων για την υποδηλωμένη εργασία, όλα αυτά, εκτός από το πρακτικό αντίκτυπο, δίνουν και ένα σήμα στην αγορά ότι μπορούμε να γυρίσουμε και πάλι σε εποχές γενικευμένης αυθαιρεσίας. Όλα αυτά ενισχύουν και τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή και στο τέλος της μέρας δημιουργούν προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα αλλά και στις κοινωνικές παροχές που μπορεί να έχει το κράτος γενικά. Γεια σας, με λένε Κώστα και η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι η εξής. Στον ιδιωτικό τομέα, οι τριετίες είναι παγωμένες με νόμο του 2012 έως ότου η ανεργία φτάσει στο 10%. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό στο καινούριο πρόγραμμά σας? Να ξέρετε ότι αφορά πολλούς εργαζόμενους που δεν πληρώνονται με τον βασικό μισθό και δεν έχουν πάρει καμία αύξηση μέχρι τώρα. Με μισθό 800 ευρώ, 900 ευρώ από το 2012 παγωμένος. Ναι, είναι γεγονός ότι οι τριετίες είναι παγωμένες από το δεύτερο μνημόνιο, από τις παρεμβάσεις που έκανε τότε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ του 2012, συντριπτικές παρεμβάσεις στα εργασιακά. Από την πλευρά μας κάναμε πολλά βήματα για την ανάταξη των μισθών στην αγορά εργασίας. Δηλαδή αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, όπως θυμάστε, από τα 586 στα 650 ευρώ, κατά 11%. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους, πράγμα που οδήγησε τους νέους σε μια πολύ μεγάλη αύξηση του μισθού τους. Επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι στη χώρα είδαν γενναίες αυξήσεις στους μισθούς τους και προβήκαμε και σε μια σειρά από άλλες ενέργειες για τη ρύθμιση της αγοράς. Αυτά όμως που ανέφερα ήταν βασικά μέτρα για να αυξηθούν οι μισθοί. Και για πρώτη φορά το 2019, μετά από μια δεκαετία ολόκληρη στη χώρα, είχαμε αύξηση του μέσου μισθού. Του μέσου μισθού στη χώρα. Όχι μόνο του κατώτατου, αλλά και του μέσου μισθού. Τώρα με τις τριετίες. Εμείς αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι ότι προβλέψαμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει και σε αύξηση των μισθών που ελάμβαναν βάσει διαμορφωμένων τριετιών. Δηλαδή, ότι αν κάποιος είχε διαμορφωμένη τριετία, ενώ το 2012, αυτή, δεδομένου ότι υπολογίζεται στον κατώτατο μισθό, θα οδηγούσε σε αύξηση του μισθού του, γιατί πια ο μισθός πήγε στα 650 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα βήμα που ήταν θετικό για πολύ κόσμο. Να σημειώσω ότι ο ΣΕΒ, με το που έγινε αυτή η ενέργεια, κατευθείαν προσέβαλε αυτήν την απόφασή μας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στα δικαστήρια. Και η κυβέρνηση δεν έχει πάρει θέση για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή το να αυξάνονται οι διαμορφωμένες τριετίες λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λοιπόν πολύ σοβαρό βήμα που κάναμε είναι αυτό, με μια πολύ σοβαρή αιχμή για την παρούσα κυβέρνηση. Πράγματι, μένει όμως αυτό το δεύτερο που σημειώνει η ερώτηση, ο ερωτών μάλλον. Δηλαδή το τι θα γίνει με το γεγονός ότι πάγωσαν το 12 οι τριετίες και δεν υπάρχει αύξηση των τριετιών από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι πια είμαστε σε θέση που μπορεί αυτό το μέτρο να ξεπαγώσει. Υπάρχει μια σταδιακή και σοβαρή μείωση της ανεργίας και άρα πράγματι αυτό θα είναι από τα πρώτα προτάγματα που έχει η κυβέρνηση, που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ενδεχόμενο νέας κυβέρνησης στα επόμενα χρόνια. Το ξεπάγωμα των τριετιών. Γεια σας, είμαι η Δανάη. Η ερώτηση που θα ήθελα να θέσω στην κυρία Αχτσιόγλου είναι η εξής. Επειδή το ασφαλιστικό που νομοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ απομάκρυνε μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων ψηφοφόρων στις εκλογές, προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να επανανομοθετήσει ένα ασφαλιστικό το οποίο θα είναι βασισμένο σε απόλυτη δικαιοσύνη, αναλογικότητα, ανεξαρτητοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω απ' όλα χρηματοδοτούμενο από το κράτος, παραδείγματος χάρη για τυχόν εξορισσόμενο φυσικό αέριο? Ευχαριστώ πολύ. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια μεταρρύθμιση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη βάση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανεμητικότητας. Αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έγινε το 2016. Όμως, όπως σημείωσα και σε προηγούμενες απαντήσεις, πράγματι τα δημόσια οικονομικά για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος στην περίοδο εκείνη ήταν πάρα πολύ περιορισμένα. Άρα σίγουρα χρειάζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις. Τα θεμέλια όμως νομίζω πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, στην κατεύθυνση δηλαδή αυτών που λέτε.
Επειδή βάζετε και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε δίκιο ότι εδώ και αρκετό καιρό η συζήτηση για το ασφαλιστικό στην Ευρώπη είναι σαν να συζητάμε μόνο με οικονομικούς όρους. Σαν να ξεχνάνε δηλαδή εντελώς αυτές οι πολιτικές συζητήσεις ότι εδώ μιλάμε για ένα κοινωνικό, ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας. Το ασφαλιστικό πρέπει να είναι σύστημα κοινωνικής προστασίας. Άρα δεν μπορεί μονίμως κανείς να το εξετάζει με όρους οικονομικούς, ως να είναι μια τράπεζα στην οποία κανείς βάζει λεφτά και περιμένει να πάρει μια απόδοση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το ασφαλιστικό. Το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχει αναδιανεμητικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή να προστατεύει τους ανθρώπους των χαμηλότερων εισοδημάτων, των μεσαίων εισοδημάτων, να διαμορφώνει όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση περιέγραψα συγκεκριμένα βήματα που έχουμε εμείς στο πρόγραμμά μας για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Περιέγραψα όμως και πόρους από τους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Όπως για παράδειγμα το να υπάρχει μια εισφορά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές που να ενισχύει το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή να γίνει μια καλή αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων ή της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Ξέρετε, έχουν τεράστια περιουσία τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία τα προηγούμενα χρόνια παρέμενε εντελώς αναξιοποίητη. Εμείς ξεκινήσαμε την αξιοποίηση των ακινήτων της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και έφερε πολύ καλά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Άρα με τέτοια βήματα μπορείς πέραν από το κλασικό κρατικό προϋπολογισμό να ενισχύσεις περαιτέρω το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αν έχεις την πολιτική βούληση γι' αυτό. Γεια σας, με λένε Κώστα και η ερώτηση που θα σας θέσω είναι η εξής. Τι σκοπεύει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κλειμένα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων? Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε, όπως είπα και στις προηγούμενες απαντήσεις, ένα υπερχρεωμένο ασφαλιστικό σύστημα με ένα τεράστιο έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου, 100 εκατομμυρίων περίπου, μετά από αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό. Εδώ το θέμα είναι και ζήτημα αξιοπιστίας του ασφαλιστικού. Διότι όταν ένας πολίτης πληρώνει με συνέπεια τις εισφορές όλα τα χρόνια και στο τέλος βρίσκεται στη θέση του συνταξιούχου που του κόβονται διαρκώς οι συντάξεις και μαθαίνει ότι το ασφαλιστικό σύστημα έχει και έλλειμμα, προφανώς δεν μπορεί να έχει καμία πίστη και καμία εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα είναι και κρίση αξιοπιστίας του συστήματος, δεν είναι μόνο δημοσιονομικό. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες εκεί για την κακοδιαχείριση που γίνονταν στις περιουσίες των ταμείων. Οι κυβερνήσεις ήταν συγκεκριμένες, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ευθύνες για το PSI και τις περικοπές που έγιναν τότε στα περιουσιακά δεδομένα των ασφαλιστικών ταμείων. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για εκείνη την περίοδο. Από την πλευρά μας κάναμε κάποια βήματα μπροστά. Δεν θα έλεγα ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά κάναμε κάποια σημαντικά βήματα μπροστά όσο ήμασταν στην κυβέρνηση. Δηλαδή, με τη νέα μεταρρύθμιση που φτιάξαμε, την ενοποίηση όλων των ταμείων σε ένα, τους διαφανείς κανόνες, τη σωστή διαχείριση, μπορέσαμε να αντιστρέψουμε το έλλειμμα και να το μετατρέψουμε σε πλεόνασμα για τα ασφαλιστικά ταμεία και να έχουμε πια ένα ασφαλιστικό σύστημα που φαίνεται ότι θα είναι βιώσιμο για αρκετές δεκαετίες. Από εδώ και μπρος, αυτό που θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σαφείς και διαφανείς κανόνες αξιοποίησης της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουν μεγάλη περιουσία, κυρίως ακίνητη, που μπορεί να φέρει καλά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Εμείς κάναμε μια τέτοια προσπάθεια όσο ήμασταν στην κυβέρνηση και ενισχύθηκαν σημαντικά τα οικονομικά. Μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα μπροστά σε αυτό για την ακίνητη περιουσία. Να υπάρχει διαφανής αξιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων, αλλά και κυρίως να υπάρχει και μια σοβαρή και αυστηρή αντιμετώπιση των μεγαλοφιλετών. Εσείς λέτε τα κλεμμένα, εσείς λέτε να φέρουν τα χρήματα πίσω. Εγώ θα έλεγα μια πολύ αυστηρή αντιμετώπιση των μεγαλοφιλετών στα ασφαλιστικά ταμεία, που είναι κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και θεωρώ ότι δεν επιδείχθηκε η απαιτούμενη αυστηρότητα απέναντι σε αυτούς τους οφειλέτες. Με αυτές τις ενέργειες μπορούμε να έχουμε ένα πιο εύρωστο ασφαλιστικό σύστημα για τα επόμενα χρόνια.